Την καλημέρα μας και στο χορηγό της εκπομπής μας, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς. Η ζωή κάνει έτσι περίεργους κύκλους. Έχω καλεσμένο τον Γιώργο τον Μαρτίου, πρότευσε στις εκλογές χθες του ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε. Τώρα, στην αναμονή που ήμασταν για να βγούμε στον αέρα, μου αποκαλύπτεται ότι είναι γιος παλιάς συναδέρφου και τον ήξερα μικρό να παίζει στα γραφεία εκεί της εφημερίδας που εργαζόμασταν τότε και το συναντώ μετά από 20 χρόνια και πραγματικά μου είναι πολύ πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Κύριε Μαρτίου, καλή σας ημέρα. Κύριε Θεοδωροπούλου, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ούτε που το φανταζόμουν όταν σας καλούσα ποιος θα είστε τελικά, να που τα είπαμε και στον αέρα. Όπως βλέπετε, ο κόσμος είναι μικρός. Από άλλη θέση αυτή τη φορά. Είναι πολύ μικρός ο κόσμος, αν και εσείς είστε πολύ μακριά μας, μένετε στη Σουηδία, εργάζεστε εκεί. Είναι από τα μυαλά που βγαίνουν εκτός Ελλάδας, είστε ένας από αυτούς. Φαντάζομαι με την οικονομική κρίση κι εσείς ανοίξατε πανιά. Μάλιστα, έφυγα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη Σουηδία, μετανάστευσα για να συνεχίσω τις σπουδές μου και για οικονομικούς λόγους, για ένα καλύτερο μέλλον και μένω εκεί τα τελευταία 7 χρόνια στην ουσία. Πώς είναι η ζωή στη Σουηδία? Είναι διαφορετική από τη ζωή στην Ελλάδα, κυρίως σε επίπεδο κοινωνικό. Οι άνθρωποι είναι λίγο πιο κλειστοί, αλλά σε επίπεδο εργασίας είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και πραγματικά οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες από τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Τι προσδοκάτε ως ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσουν τα νέα παιδιά στην χώρα μας? Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχουν και αξιοπρεπείς μισθοί. Φυσικά, αν δεν αναστρέψουμε το brain drain, τότε έχουμε αποτύχει ως χώρα. Αυτή τη στιγμή η υπογεννητικότητα στη χώρα μας έχει βαρέσει κόκκινο, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι επιστήμονες κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου, ότι η Ελλάδα μας συρρυκνώνεται. Και το γεγονός ότι έχουν φύγει τόσοι πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό δείχνει ότι το πρόβλημα αυτό έχει ενταθεί, εντείνει το πρόβλημα. Και πρέπει κάτι να κάνουμε προκειμένου να γυρίσουν αυτοί οι Έλληνες πίσω. Ως μαθηματικός στο σχολείο στη Σουηδία, φαντάζομαι παίρνετε τα διπλάσια λεφτά, αν όχι παραπάνω, από ό,τι παίρνει ένας μαθηματικός εδώ σε σχολείο στην χώρα μας. Οι αποδοχές είναι πολύ καλύτερες και οι συνθήκες εργασίας φυσικά. Ένας μαθηματικός σε ένα σχολείο της Σουηδίας έχει πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας, έχει τον αντίστοιχο βοηθό στο σχολείο, υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. Το σύστημα λειτουργεί πολύ καλύτερα από ότι στη χώρα μας, σε πολλά επίπεδα. Υπάρχουν φυσικά και εκεί ορισμένες ατέλειες, πολλά προβλήματα, όπως σε κάθε κοινωνία. Αλλά οι Σουηδοί έχουν επενδύσει πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ τους, δίνουν πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ τους και πολύ μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση και στην παιδεία γενικότερα. Και σε πολλά άλλα ζητήματα. Βέβαια, εμείς έχουμε τον ήλιο τον λαμπερό, ε? Έχουμε ναι, και εμείς κάτι. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Σουηδία. Εδώ πέρα είναι χαρά Θεού, κυκλοφορεί κανείς έξω και έχουμε τον ήλιο, από μόνο του είναι πηγή ευτυχίας. Εσείς λοιπόν που ήσασταν εκεί στη Σουηδία και μαθαίνατε μαθηματικά στα παιδιά της Σουηδίας, ξαφνικά τι σας ήρθε και θέλατε να είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ? Και όχι μόνο να θέλατε να είστε, η χθεσινή διαδικασία δείχνει ότι πρωτεύσατε κιόλας. Πρώτο σε σταυρούς στην εσωτερική διαδικασία που είχατε χθες για να εκλέξετε τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Ακριβώς, ήμουν υποψήφιος για υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ακόμα δεν έχουμε συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Περιμένουμε την ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Στη Μαγνησία φυσικά ήταν πολύ καλό το αποτέλεσμα. Τώρα περιμένουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία και να δούμε ποια είναι τα συγκεντρωτικά. Και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία είστε δεύτερος? Νομίζω, έχω την αίσθηση, αλλά δεν είμαστε 100% σίγουροι. Πόσοι ψήφισαν στην εσωτερική διαδικασία τη χθεσινή εδώ στη Μαγνησία? Ψήφισαν 540, στον νομό Μαγνησίας ψήφισαν 544 συμπολίτες. Είναι πολύ καλά τα δεδομένα. Σκεφτούμε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μιλάμε σε πανελλαδικό επίπεδο ότι έφτασαν στους 63.000 πολίτες με φυσική παρουσία, από τους οποίους οι 6.000 είναι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, νέοι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εσάς σας ικανοποιεί αυτός ο αριθμός? Φυσικά. Με δεδομένο ότι ο κύριος Κασελάκης λέει ότι θα είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Δεν κοιτάει απλά τη δεύτερη θέση. Ξέρετε, τον πήχη τον θέτουμε εμείς. Φυσικά ο σκοπός είναι αυτός, δεν υπάρχει πύχης, θέλουμε να ξεπεράσουμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, η περιοχή μας εδώ η Θεσσαλία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Φυσικά αυτό μας ενδιαφέρει να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Και φυσικά ο κ. Κασελάκης θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Με ενδιαφέρει θέλετε... λίγο να πούμε πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί τα τζάκια στην χώρα μας, τα πολιτικά, καλά κρατούν. Ο κ. Μαρτίου, λοιπόν, δεν προέρχεται από κανένα τέτοιο πολιτικό τζάκι. Μόνος του ενδιαφέρθηκε, μόνος του έστειλε ένα βιογραφικό. Δεν ήταν μέλος φίλος του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά είδαν το βιογραφικό στο κόμμα και τον εκλέξανε. Τα λέω καλά? Ακριβώς. Πολύ καλά τα λέτε. Δεν ήσασταν ούτε φίλος φίλου, ούτε συγγενή. Όχι, όχι, τίποτα απολύτως. Με ενέπνευσε ο πρόεδρος. Άκουσα τον πρόεδρο, τον Στέφανο τον Κασελάκη, σε μια συνέντευξή του να λέει ότι ζητάμε από τους νέους να μας στείλουν τα βιογραφικά τους, προκειμένου να τα αξιολογήσουμε και να πάρουμε. Και εσείς τι κάνατε, τεστ? Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Το θεώρησα πρόκληση και πρόσκληση. Έστειλα το βιογραφικό μου. Και ξεπλάγινε όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι θέλουμε να είσαι μαζί μας στη διαδικασία. Τότε δεν το σκέφτηκα στιγμή, θεώρησα μεγάλη τιμή το γεγονός ότι θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, στους προκριματικούς για το Ευρωψηφοδέλτιο. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό για τη χώρα μας, καινοτόμο. Ο Στέφανος Κασελάκης και η ηγετική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ταράσσει τα νερά της πολιτικής. Μπορεί αυτό να καθιερωθεί και σε άλλα. Και σε άλλα πράγματα, μπορεί στις βουλευτικές εκλογές αργότερα, μπορεί άλλα κόμματα να το υιοθετήσουν. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Είναι το γεγονός δηλαδή να ψηφίζουν τα μέλη ποιοι θα είναι υποψήφοι και να μην ορίζονται από τον πρόεδρο του κόμματος. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να το ορίζει η κοινωνία. Φυσικά και μακριά από κλειστές πόρτες. Ναι. Δεν μπορούν μέσα από αυτές τις διαδικασίες να γίνονται χρηστικές, να μπαίνουν χρηστικά άτομα, τα οποία δεν θα έπρεπε ίσως να μπαίνουν σε αυτές τις θέσεις. Σε τι άλλο σας ενέπνευσε ο κύριος Κασελάκης? Είπατε ότι εμπνευστήκατε από τον κύριο Κασελάκη και θελήσατε, γιατί δεν έχετε σχέση με την πολιτική, και θελήσατε να μπείτε στη διαδικασία αυτή. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος είχε φύγει στο εξωτερικό. Μου θυμίζει πολύ τη δική μου ιστορία. Θεωρώ ότι έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Φυσικά και με ενέπνευση. Ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Γύρισε στη χώρα μας για να προσφέρει. Ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι πρωτοπορεί και καινοτομεί στην πολιτική αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο με ενέπνευσε. Νομίζω είναι αρκετά για να... Πρωτοπορεί και καινοτομεί στην πολιτική ως τι? Ως ο στάρ της νέας γενιάς των πολιτικών? Γιατί πολιτικό λόγο μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε δει να θρώνει. Διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι έχει... Δεν ξέρω αν τον παρακολουθήσετε και όλα, αν τον παρακολουθείτε πραγματικά εντατικά. Θεωρώ ότι έχει πολύ σωστό πολιτικό λόγο. Η αλήθεια είναι TikTok δεν έχω. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ κοντά στους νέους. Αλλά αυτό ξέρετε ότι μπορεί να σημαίνει ότι είναι και πολύ κοντά στην κοινωνία. Γιατί καταλαβαίνοντας τα προβλήματα των νέων και έχοντας πολύ κοντά στους νέους, με αυτόν τον τρόπο έχει άμεση επαφή με την κοινωνία. Κάτι το οποίο οι κυβερνώντες δεν κάνουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Ξέρετε, η κυβέρνηση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία. Ναι. Και νομίζω ότι δεν είμαι ο μοναδικός ο οποίος το λέει αυτό. Εκτός από την επαφή με την κοινωνία, πρέπει να θρώνει όμως και πολιτικές εναλλακτικές. Δηλαδή, να έχει κυβερνητικές προτάσεις για την ακρίβεια, για το θέμα της στέγης, για θέμα δημογραφικό, θέματα που αποσχολούν δηλαδή την ελληνική κοινωνία. Προς το παρόν, δεν τον έχουμε δει να λέει τι προτείνει ο ίδιος στην περίπτωση που βρεθεί πρωθυπουργός να κάνει για το θέμα της παιδείας, της υγείας και όλα όσα μας ταλανίζουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει πρόταση και λύση και πλάνο για κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα και κάθε ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Και θεωρώ ότι αυτό οι πολίτες το καταλαβαίνουν. Έχει παρουσιάσει... ο πρόεδρός μας αλλά και τα ηγετικά στελέχη έχουν παρουσιάσει το πλάνο σε κατατακτά χρονικά διαστήματα και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα δοθεί, το συμπέρασμα θα δοθεί στις ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν το ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά του θα αυξηθούν σίγουρα. Άλλωστε οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, ναι, ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή αυξάνονται. Όχι όμως με μη γεωμετρική περίοδο, όπως λέτε και εσείς οι μαθηματικοί, κύριε Μαρτίου. Έχει στην Νέα Δημοκρατία με το 41% που λέει και ξαναλέει ότι δεν υπάρχει απέναντί μου καμιά αντιπολίτευση. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καλπάζει αυτή την ώρα να κάνει ό,τι θέλει, γιατί πολύ απλά
δεν έχει έναν απέναντι να θρώνει αξιόπιστο αντιπολιτευτικό λόγο. Κύριε Θεοδωροπούλου, δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι. Ήμουν βέβαιη ότι δεν θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή χάνει σε αξιοπιστία. Οι πολίτες δεν την εμπιστεύονται. Βλέπετε, όχι μόνο οι πολίτες στην χώρα μας, βλέπετε το ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε ότι η χώρα μας πρώτη φορά μετά από τη δικτατορία λαμβάνει αρνητική βαθμολογία, λαμβάνει ένα τέτοιο ψήφισμα, το οποίο είναι ντροπή για τη χώρα μας. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε ότι η χώρα μας έχει υποχωρήσει σε κράτος δικαίου. Είναι δυνατόν? Νομίζω ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν ακριβώς τι γίνεται αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνουν ποια είναι τα προβλήματα της χώρας και θα δώσουν την απάντησή τους. Παρ' όλα αυτά, μια και επικαλεστήκατε εσείς ο ίδιος στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά βρίσκεται 14-17 μονάδες πάνω. Εξαρτάται. Θα το δούμε. Άρα αυτό που λέτε ή δεν ισχύει ή ακόμα δεν έχουν πιστεί για το ορθόν του λόγου του κυρίου Κασελάκη οι Έλληνες πολίτες. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή εμφανίζονται αρκετοί αναποφάσιστοι. Ο σκοπός ο δικός μας, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι να πείσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους για το πρόγραμμά μας, για τις θέσεις μας και για το ποιοι είμαστε και το τι θέλουμε να κάνουμε στη χώρα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εγώ μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να προσφέρω όχι μόνο στη χώρα μου τις υπηρεσίες μου, στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Θεσσαλία. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι εδώ στη Θεσσαλία έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα και δεν είχαμε την τύχη να έχουμε ευρωβουλευτή ή δεν είχαμε την τύχη να έχουμε την εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή που μας αρμόζει. Είμαστε μια πολύ μεγάλη περιφέρεια για να μην έχουμε ευρωβουλευτή αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλία έπρεπε να έχει, και διαχρονικά το λέω τώρα, έναν τουλάχιστον ευρωβουλευτή. Να υπάρχει μια εκπροσώπηση στην Ευρώπη από την πλευρά της Θεσσαλίας. Και επειδή είμαι μαθηματικός, να σας τονίσω ότι σύμφωνα με τον πληθυσμό της θα πρέπει να έχει 1,5. Ναι. 1,5 ευρωβουλευτή. Ναι. Οπότε τουλάχιστον ένα. Mm-hmm. Οι προσωπικές σας βλέψεις τώρα ποιες είναι? Θα μας έρθετε Ελλάδα? Βέβαια το γύρω στον πλανήτη ο κύριος Κασελάκης την έχει όπως έχουν παλιότερα βόλους στην Ιωνία. Βρίσκεται αυτή την ώρα στην Αμερική, θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ψήφισε και ηλεκτρονικά. Δεν είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι έχουμε ένα πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι πολύ δραστήριος και ο οποίος μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε τμήμα της γης ανά πάσα στιγμή? Αυτό θα κάνετε, συνεχίσετε να κάνετε κι εσείς, θα επαναπατριστείτε, θα γυρίσετε Βόλο? Ποιες είναι οι προσωπικές σας βλέψεις? Κάνατε το πρώτο βήμα, το οποίο στέφθηκε και με απόλυτη επιτυχία. Το δεύτερο για τον Γιώργο του Μαρτίου ποιο είναι? Το δεύτερο βήμα είναι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου. Κοιτάμε μπροστά. Θα δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών. Οπότε στοχεύουμε εκεί. Φυσικά μέχρι τις ευρωεκλογές, ευελπιστώ και αργότερα να είμαι στην πατρίδα μου, να γυρίσω στην πατρίδα μου. Το πλάνο μου είναι να επιστρέψω στη χώρα μου και να θέσω τις υπηρεσίες μου στη χώρα μου και στο ΣΥΡΙΖΑ και στον τόπο μας. Επόμενο στοίχημα δηλαδή να φανταστώ και, και εθνικές εκλογές. Νομίζω ότι πάτε πάρα πολύ μακριά. Πάμε ένα βήμα τη φορά. Συγγνώμη, ο κύριος Κασελάκης ζήτησε προώρες εκλογές. Φυσικά. Δεν είναι μακρινό φυσικά. Το σχέδιο αυτό από το πλάνο που σας λέω λοιπόν. Ας πάμε ένα βήμα τη φορά. Ένα βήμα τη φορά. Προς το παρόν κοιτάμε στις ευρωεκλογές, τις οποίες τις έχουμε στις 9 Ιουνίου. Εσείς οι μαθηματικοί είστε και λίγο μετρημένοι και πάτε πάντα με πλάνο και σχέδιο. Η αλήθεια είναι αυτή. Κύριε Μαρτίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε. Χαιρετισμούς στη μαμά, τι να θα πω. Θα δώσω πολλούς χαιρετισμούς. Και βέβαια, στον δρόμο για τις ευρωεκλογές θα τα ξαναπούμε. Το ελπίζω. Πέμπτη η ανακοίνωση δικιά σας. Σήμερα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει το ευρωψηφοδέλτιο. Εσείς Πέμπτη? Αν δεν κάνω λάθος, θα μάθουμε περισσότερα εντός της ημέρας. Κύριε Μαρτίου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λέγαμε για τον τουρισμό, λέγαμε για τα όσα συμβαίνουν στο μπαγκασιτικό. Πάμε στο βάουτσερ. Βγήκε το βάουτσερ, λέει. Έρχεται μάλλον τον